Συζητάμε την αναθεώρηση της σύμβασης παραχώρηση του θριάσιου πεδίου για τη δημιουργία διαμετακομιστικού κέντρου. Αυτό το έργο αποτελεί συστατικό στοιχείο των στρατηγικών σχεδιασμών της άρχουσας τάξης της χώρας μας. Θα ρωτήσει κάποιος, μα καλά, στο σοσιαλισμό δεν θα έχετε διαμετακομιστικά κέντρα? Στο σοσιαλισμό δεν θα έχουμε ο σιδηρόδρομος να ενώνεται με τα λιμάνια και με τα αεροδρόμια και με τους οδικούς άξονες? Βεβαίως. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι απαραίτητο να γίνει. Αλλά το θέμα είναι κάθε φορά για ποιο σκοπό γίνεται. Γίνεται μήπως αυτό το διαμετακομιστικό κέντρο για να προχωρήσει μέσα από την αξιοποίησή του ως εργαλείο για την παραγωγική αναβάθμιση της χώρας μας, για την αξιοποίηση του συνόλου των πλουτοπαραγωγικών δυνατοτήτων και την ανάπτυξη όλων των κλάδων της οικονομίας? Γίνεται με σκοπό να διασφαλίσει την ασφάλεια εφοδιασμού από τα απαραίτητα αγαθά τα οποία χρειάζεται η λαϊκή οικογένεια για να μπορέσει να ικανοποιήσει τις ανάγκες της? Όχι. Το διαμετακομιστικό κέντρο δεν γίνεται για αυτούς τους σκοπούς. Για ποιους σκοπούς γίνεται? Για να μπορέσει, αξιοποιώντας τη στρατηγική θέση που έχει η χώρα μας, να μεταφέρονται τα εμπορεύματα από τη Δύση στην Ανατολή και από την Ανατολή στη Δύση, από το Βορρά στο Νότο και από το Νότο στο Βορρά. Μόνο και μόνο γι' αυτό γίνεται. Και ποιος θα κερδίσει από αυτή τη διαμετακόμιση? Οι μεγάλες, οι πολυεθνικές μεταφορικές εταιρείες. Αυτοί θα βγουν κερδισμένοι. Αυτοί θα διασφαλίσουν πολύ πιο γρήγορα και πολύ πιο σύντομα την υλοποίηση αυτής της αλυσίδας μέσω της δημιουργίας του συγκεκριμένου κέντρου. Άρα λοιπόν είναι φανερό το ποιος θα κερδίσει από τη δημιουργία και γιατί λέμε ότι εντάσσονται στους στρατηγικούς σχεδιασμούς της άρχουσας τάξης της χώρας μας για μετατροπή της Ελλάδας σε κόμβο μεταφορικό, ενεργειακό και εμπορευματικό. Και από αυτή την άποψη που δεν έχει τίποτα να κερδίσει ο λαός μας. Δεν έχουν τίποτα να κερδίσουν οι εργαζόμενοι. Καλά μιλάτε για θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν. Απαντάτε στο ερώτημα τι θέσεις εργασίας είναι αυτή? Θέσεις εργασίας χωρίς δικαιώματα, με πολύ φτηνό εργατοϋπαλληλικό δυναμικό, χωρίς συλλογικές συμβάσεις, με εργατοϋπαλληλικό δυναμικό αναλώσιμο. Πολύ δε περισσότερο που σε αυτούς τους κλάδους της οικονομίας, δηλαδή της διαμετακόμισης, το logistics, οριάζει η εργολαβική εργασία. Οι εργολάβοι δηλαδή που νοικιάζουν εργαζομένους στις συγκεκριμένες εταιρείες. Και επειδή ακριβώς αποτελεί κρίκο των παγκόσμιων εφοδιαστικών αλυσίδων, γι' αυτό και εκδηλώνει και σφοδρότατοι ανταγωνισμοί. Ανταγωνισμοί που σχετίζονται με το παγκόσμιο εμπόριο. Και ο εμπορικός πόλεμος έχει ονοματεπώνυμο. Από τη μία μεριά οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και από την άλλη η Κίνα. Για το ποια συμφερόντων αλυσίδες θα επικρατήσουν. Και γι' αυτό δεν είναι τυχαίο ότι και στο Θριάσιο εκδηλώθηκε αυτός ο σφοδρότατος ανταγωνισμός. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με τεχνητό τρόπο απόκλεισε την Κόσκο από το διαγωνισμό, μοιράζοντας το Θριάσιο 1 και το Θριάσιο 2. Και μάλιστα έφτασε τόσο πολύ σε τέτοιο σημείο εξυπηρέτηση των αμερικάνικων συμφερόντων που παραχώρησε το Θριάσιο κοψοχρονιάς για ένα κομμάτι ψωμί στην κυριολεξία στα αμερικάνικα συμφέροντα. Όπως έκανε και με άλλες υποδομές. Με το ναυπηγείο της Σύρου και μετά ήρθαν και τα υπόλοιπα ναυπηγεία βεβαίως στην περιοχή. Το ναυπηγείο του Σκαραμαγκά, τα ναυπηγεία της Ελευσίνας που παραχωρήθηκαν σε αμερικάνικων συμφερόντων επιχειρήσεις για να μπορέσουν να υλοποιηθούν οι στρατηγικές σχεδιασμοί των Αμερικάνων στην ευρύτερη περιοχή. Και από αυτή την άποψη λοιπόν εμείς λέμε καθαρά ότι αυτό όχι μόνο δεν θα διασφαλίσει τις ανάγκες της χώρας μας, αλλά πολύ περισσότερο είναι σε βάρος των πραγματικών αναγκών του λαού μας και των εργαζόμενων. Και από αυτή την άποψη το βασικό ερώτημα, κύριε Υπουργέ, που είσαστε εδώ, είναι υποδομές για ποιο σκοπό? Μιλήσατε λίγο πριν και είπατε ότι η κυβέρνηση λέει πιστεύει στον ελληνικό σιδηρόδρομο. Αλήθεια? Σε ποιον τα λέτε αυτά? Σε ποιον τα λέτε αυτά όταν είμαστε στο 2022 και τα 2 τρίτα της Ελλάδας δεν έχουν σιδηρόδρομο? Ο Μοριάς δεν έχει σιδηρόδρομο.
Η Ρούμελη δεν έχει σιδηρόδρομο. Η Ήπειρος δεν έχει σιδηρόδρομο. Η Δυτική Μακεδονία δεν έχει σιδηρόδρομο. Η Ανατολική Μακεδονία και η Θράκη δεν έχει σιδηρόδρομο. Η Θεσσαλία δεν έχει. Τι λέτε? Και έρχεστε βεβαίως να συμπληρώσετε πολύ σωστά ότι θέλουμε σιδηρόδρομο που να συνδέει τα λιμάνια. Και όχι να υπηρετεί τις ανάγκες των λαϊκών στρωμάτων για γρήγορη, φτηνή μεταφορά, ασφαλή μεταφορά και με προστασία του περιβάλλοντος. Αυτή είναι η προτεραιότητα. Πώς θα συνδεθούν τα λιμάνια? Με πρώτη προτεραιότητα το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, για παράδειγμα. Το λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Ο κόμβος ο οποίος κάνει το διαμετακομιστικό στο Θριάσιο. Να ποιες είναι οι προτεραιότητες στα 4 δισεκατομμύρια που θα δώσετε για το σιδηρόδρομο? Όχι για να αναπτυχθεί ο σιδηρόδρομος όλη την Ελλάδα και να καλύψει τις λαϊκές ανάγκες για γρήγορη μεταφορά. Έτσι λοιπόν, αυτό το σχέδιο που έχετε για μεγάλα έργα υποδομών είναι ακριβώς το σχέδιο το οποίο επιβάλλουν οι Αμερικάνοι ή ταυτίζεται, άμα το θέλετε, με τα αμερικανοατοϊκά και ευρωνατοϊκά σχέδια στην περιοχή για υποδομές τέτοιες οι οποίες θα απαντούν στο σφοδρότατο ανταγωνισμό που έχουν με τους Ρώσους και τους Κινέζους. Και γι' αυτό ακριβώς προχωρείτε στις συγκεκριμένες υποδομές. Όχι μόνο μετατρέπεται λοιπόν την Ελλάδα σε ορμητήριο των αμερικανοατοϊκών υπεριαλιστικών σχεδιασμών, αλλά και διαμειουργείται και αυτές τις υποδομές για να εξυπηρεθούν καλύτερα αυτά τα συμφέροντα. Και όχι οι ανάγκες της λαϊκής οικογένειας ή της παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας μας. Αλλά είναι τελείως διαφορετικός ο προσανατολισμός τον οποίο έχετε και τον οποίο υπηρετείτε. Και βεβαίως αυτές οι υποδομές είναι ξένες προς τις ανάγκες του λαού. Όπως για παράδειγμα, επειδή ακούω το τελευταίες μέρες έχει βγει στη δημοσιότητα η σχέση με τις έρευνες για τους υδρογονάνθρακες και το φυσικό αέριο. Σήμερα δήλωσε ο Υπουργός ότι στα Γιάννενα υπάρχει, λέει, ένα κίνδυνο το οποίο θα μας διασφαλίζει την επάρκεια της χώρας για 10 χρόνια. Αλήθεια. Αλήθεια. Χορεύουν δισεκατομμύρια στα κανάλια που θα πάρει το ελληνικό δημόσιο από την αξιοποίηση αυτών των κοιτασμάτων. Αλήθεια τα λέτε αυτά? Σοβαρολογείτε όταν ισχυρίζεται Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ για αυτή την υπόθεση? Όταν εσείς τι κάνατε, γίνατε οικόπεδο, μοιράζετε οικόπεδα. Αυτό κάνατε, μοιράζετε οικόπεδα στις πολυεθνικές εταιρείες. Και τα μοιράζετε για ένα κομμάτι ψωμί. Πιο φτηνά, πιο ακριβά νοικιά σε ένα περίπτερο, παρά τα οικόπεδα τα συγκεκριμένα, τα θαλάσσια και τα χερσαία τα οποία παραχωρήσατε για να γίνουν οι έρευνες. Αλήθεια, αυτά τα αποτελέσματα των ερευνών και εφόσον αξιοποιηθούν τα κοιτάσματα θα δώσουν στον ελληνικό λαό φτηνότερη ενέργεια? Σε ποιον λέτε αυτά τα παραμύθια περί φτηνότερης ενέργειας? Ίσα-ίσα που οι τιμές καθορίζονται μέσα από τα χρηματιστήρια. Δηλαδή σταματήσει να λειτουργεί το χρηματιστήριο του φυσικού αερίου του Άμστερνταμ που καθορίζει τις τιμές? Όχι. Με αυτόν τον τρόπο θα καθορίζει την δική τιμή. Θα σταματήσει να καθορίζει ο ΟΠΕΚ την τιμή του πετρελαίου? Όχι. Με αυτόν τον τρόπο θα καθορίζει και η τιμή του εγχώριου, της εγχώριας παραγωγής, από τη στιγμή που είναι στα χέρια των πολυεθνικών. Και θα πουλάνε ακριβό και το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο σε αυτό που είναι προτιμητός αγοραστής. Ούτε καν έχετε διασφαλίσει να παίρνει η Ελλάδα ποσότητες από αυτά τα οποία βγάζουν. Αλλά οι εταιρείες θα τα πουλάνε σε όποιον θέλουν και θα τα πουλάνε με βάση τα κέρδη τους. Άρα λοιπόν ούτε φτηνή ενέργεια το λαό, ούτε ενεργειακή ασφάλεια της χώρας και επάρκεια η αξιοποίηση των συγκεκριμένων κοιτασμάτων πρόκειται να δώσουν, γιατί η παραγωγή θα πηγαίνει σε όποιον δίνει καλύτερη τιμή και βεβαίως ούτε θα αντιμετωπίζει την ενεργειακή φτώχεια του λαού. Αλήθεια, ζει ο ελληνικός λαός με χρυσά κουτάλια επειδή βγαίνει φυσικό αέριο στη χώρα μας? Έτσι ζουν και οι λαοί αντίστοιχων περιοχών ή των Ηνωμένων Πολιτειών, για να συγκρίνουμε μια παρόμοια, με μια καπιταλιστικά αναπτυγμένη οικονομία. Εκεί δεν υπάρχει ενεργειακή φτώχεια. Εκεί τα λαϊκά νοικοκυριά δεν ζουν σε συνθήκες φτώχειας και εξαθλίωσης. Για να μην πούμε οι διάφορες εντός εισαγωγικών μειονότητες, την κατάσταση που υπάρχουν. Και να μην αναφερθούμε και στις αραβικές χώρες. Και τέταρτον, θα διασφαλίσουν οι έρευνες αυτές, όπως τολμάτε και λέτε στο λαό, τα κυριαρχικά μας δικαιώματα? Από πού και σπου. Ίσα-ίσα που θα γίνουν ακριβώς μαγνήτης αμφισβήτησης κυριαρχικών δικαιωμάτων. Στη Λιβύη
Τα πλούσια κοιτάσματα τα οποία έχει διασφάλισει τα κυριαρχικά της δικαιώματα διαμοιράστηκε η Λιβύη. Άλλες περιοχές, οι πόλεμοι, οι επεμβάσεις στο Ιράκ, στο Ιράν, σε άλλες περιοχές, ποια κυριαρχικά δικαιώματα διασφαλίζουν? Αντίθετα, διασφαλίζουν τα συμφέροντα των Αμερικανονατοϊκών εδώ στην περιοχή για να διευθετηθούν στα πλαίσια της συνδιαχείρισης με την Ελλάδα και την Τουρκία τα συγκεκριμένα κοιτάσματα στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτοί θα βάλουν τη σφραγίδα των εξελίξεων, γιατί οι Αμερικάνοι το ΝΑΤΟ είναι αυτοί οι οποίοι βάζουν τους λαούς να τσακώνονται μεταξύ τους για να έχουν αυτοί το πάνω χέρι, στη λογική του Διέρα και Βασίλευε. Και αυτό το ζήτημα θα αμφισβητήσει ευθέως κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας μέσα από αυτή τη διαδικασία. Έτσι λοιπόν, κάθε βήμα που κάνει η κυβέρνηση με τη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ, της Ελληνικής Λύσης για την αξιοποίηση αυτών των κοιτασμάτων και τον ενεργειακό σχεδιασμό και η προώθηση που εξυπηρετεί τις ανάγκες του κεφαλαίου, φέρνει όλο και πιο κοντά τον κίνδυνο αμφισβήτηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων, εγκλωβίζει ακόμη περισσότερο τον ελληνικό λαό στη δίνη των υπεριαλιστικών ανταγωνισμών, με κίνδυνο ακριβώς τα ίδια του τα δικαιώματα, αλλά ακόμη και την ίδια του τη ζωή. Γι' αυτό εμείς λέμε ότι πρέπει το εργατική τάξη, το λαϊκό κίνημα να συγκρουστεί με τους πραγματικούς υπεύθυνους των προβλημάτων που αντιμετωπίζει. Είτε σχετίζονται με την ενεργειακή φτώχεια, είτε σχετίζονται με την ακρίβεια, για να μπορέσει ακριβώς να αξιοποιήσει τις τεράστιες δυνατότητες που υπάρχουν, τις πρωτοπαραγωγικές στη χώρα μας, την αξιοποίηση της νέας τεχνολογίας και των αποτελεσμάτων προς όφελος και αποκλειστικό σκοπό της ικανοποίησης των σύγχρονων και διευρυμένων αναγκών και όχι του καπιταλιστικού κέρδους. Αυτή είναι η προοπτική η οποία ανοίγεται μπροστά στο λαό, επιλογή ρεαλιστική προς όφελος των δικών του συμφερόντων. Και από αυτή την άποψη η σύγκρουση με τους πραγματικούς υπεύθυνους και τις αιτίες αποτελεί πρωτεύον ζήτημα. Και στα πλαίσια αυτά εμείς θεωρούμε ότι η απεργία η προχθεσινή ήταν πολύ μεγάλη σημασίας, γιατί αφενός μεν έδειξε τη δύναμη της εργατικής τάξης, μπορεί να αποτελέσει σταθμό στην περαιτέρω κλιμάκωση της πάλης, αλλά πάνω απ' όλα να πιστέψει ο ίδιος ο λαός στη δύναμή του και να μην περιμένει από κανέναν σωτήρα ότι θα του λύσει τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει. Αλλά πρέπει να πετάξει στο χρονοτούλαπο της ιστορίας όλους τους σωτήρες και να πάρει την υπόθεση διαχείρισης της εξουσίας της χώρας μέσα στα δικά του χέρια, για να μπορέσει να οργανώσει την οικονομία, την παραγωγή και την όποια δραστηριότητα με βάση την ικανοποίηση των δικών του αναγκών και συμφερόντων, και βεβαίως να τσακίσει και το αστικό κράτος, το οποίο αποτελεί το χωροφύλακα των συμφερόντων του κεφαλαίου. Μα από αυτή την άποψη λοιπόν είναι φανερό, αναφέρθηκε και αναλυτικότερα και η συγκεκριά μας, ότι θα καταψηφίσουμε, όπως κάναμε και στην αρχική σύμβαση, και την σύμβαση την οποία έρχεται για το θριάσιο πεδίο. Ευχαριστώ πολύ.